Ταξιδεύει στο κοινό το Γιώργος Δαλάρας, βαθύς γνώστης του είδους που μεγάλωσε με αυτά τα τραγούδια και ήρθε σε επαφή από παιδί με κορυφαίους εκπροσώπους του, στη συναυλία που θα δώσει μεθαύριο Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Από τη δεκαετία που ήμουν 10 χρόνο παιδί και μεγάλωνα, πρόλαβα. Ήρθα σε επαφή με όλους τους σημαντικούς. Ο Τσιτσάνης ήταν φίλος του πατέρα μου, ο Βαμβακάρης ήταν φίλος του πατέρα μου, ο Παπαϊάννου τον λάτρευε τον Λουκά. Και έτσι ο Στράτος Παγιουμτζής ήταν φίλος, τους πιο πολλούς αυτούς τους θρυλικούς ανθρώπους, τη Σωτηρία, τη Ρόζα, τους πιο πολλούς τους γνώρισα και συναναστράφηκα και μαζί τους. Ο Γιώργος Δαλάρας θα ερμηνεύσει αγαπημένα ρεμπέτικα που αγγίζουν τις καρδιές του κόσμου σε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε με επιτυχία το τελευταίο δίμηνο στην Ευρώπη, με αφετηρία τη Σουηδία και τελευταίο σταθμό το Βερολίνο. Είμαστε λοιπόν περήφανοι που οι ξένοι μετά από τόσα χρόνια αναγνωρίζουν αυτό το είδος σαν την εθνική μας μουσική. Μαζί του θα εμφανιστούν η Ασπασία Στρατηγού και η Αθηνά Λαμπύρη, καθώς και ο μουσικός και τραγουδιστής Βασίλης Κορακάκης. Με τη συναυλία της 4ης Ιουλίου, ο Γιώργος Δαλάρας συμπληρώνει 20 χρόνια συνεργασίας με το Μέγαρο Μουσικής. Το Μέγαρο είναι ένα στοιχείο πολιτισμού για την πόλη μας και δεν πρέπει να το πλήξει αυτή η κρίση. Πρέπει να κάνουμε όλοι τα πάντα. Oh,